Γερμανικό δικαστήριο μπλόκαρε προσωρινά την παρακολούθηση του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία από τις μυστικές υπηρεσίες που βρισκόταν σε εξέλιξη λόγω υποψιών για σχέσεις με ακροδεξιές ομάδες, αφού κατατέθηκε προσφυγή. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος είχε χαρακτηρίσει την Τετάρτη το ΕΦΔΕ ως ύποπτη υπόθεση για δεξιό εξτρεμισμό, γεγονός που της επέτρεπε να παρακολουθεί τη δράση των μελών του, ακόμη και να παγιδεύει τις επικοινωνίες τους. Η ηγεσία του κόμματος έχει προσφύγει κατά της υπηρεσίας και η οριστική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες εβδομάδες από το διοικητικό δικαστήριο του Μούνστερ. Σε μια νομική μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη, το ΑΕΦΔΕ αντιτίθεται στην ταξινόμησή του ως ύποπτο από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιότητα γύρω από κάτι τέτοιο τόσο κοντά στις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου θα έβλεπτε τα εκλογικά αποτελέσματα για το κόμμα.